Να σας ευχαριστήσουμε που έχετε έρθει. Από την 4η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου και στα πλαίσια αυτής της ημέρας αποφασίσαμε με συνεργασία ο Σύλλογος Αντίγειας του Καρκίνου και ο Σύλλογος Ανακύκλια από τις Γυναίκες του Πηλιού αποφασίσαμε να κάνουμε μια ενημερωτική εκδήλωση και να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο για τον καρκίνο. Συνεργαζόμαστε με τον κύριο Αρναούτο Σπύρο, χειρουργό στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο ΠΟ, την κυρία Ορφανουδάκη, διατροφολόγο και την κυρία Δρόσου. Μαρία, ψυχολόγο. Και βέβαια την κυρία Ειρήνη Παπαδημητρίου, βιοιατρός γενετιστής, που θα μας μιλήσουν, θα αναφερθούμε στο θέμα του καρκίνου όσον αφορά για την πρόληψη, τις διατροφικές αξίες, πήρα τα αντικαρκινικά προϊόντα, πια όχι. Θα μας μιλήσει η κυρία Δρόσου Μαρία για την ψυχολογία του ασθενή και όταν είναι ένα συγγενικό μας πρόσωπο, ποια πρέπει να είναι η ψυχολογία του συγγενικού προσώπου. Θέλουμε με αυτή την εκδήλωση να κάνουμε τον κόσμο να αρχίσει να σπάει το ταμπού και τις λέξεις καρκίνος, να αρχίσει να μιλάει και να συνειδητοποιεί ότι δεν το περνάει κάποιος μόνος του, ότι υπάρχει και το σύστημα και από την οικογένεια αλλά και από την κοινωνία να τον βοηθήσει, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα να ευαισθητοποιήσουμε και να επαγγελματίσουμε τον κόσμο στις εξετάσεις να γίνονται νωρίς, έγκαιρη και έγκαιρη διάγνωση. Είναι αυτό που μπορεί να φέρει το μέχρι και 90% επιτυχία σε όλες τις περιπτώσεις. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη. Πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε τις εξετάσεις μας και να κάνουμε τα check-up μας γενικότερα. Ναι, βέβαια. Και αν ξαφνικά υπάρχουν οι ευαίσθητες ηλικίες, εννοείται. Αλλά επειδή ο καρκίνος δεν γνωρίζει ηλικία, μπορεί να χτυπήσει δυστυχώς όλες. Είναι ένα θέμα που ακριβώς, μπορεί να χτυπήσει δυστυχώς όλες τις ηλικίες. Να μην φοβόμαστε να κοιτάξουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Να μην γινόμαστε υπερβολικοί. Αλλά να μην φοβόμαστε και να κοιτάξουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Οι γιατροί είναι εκεί για να μας βοηθήσουν και το κάνουν πάντα ευχάριστα. Και θα το δείτε και από τους συναδέλφους που θα μιλήσουν σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.